Ανοίγει ο δρόμος για απορρόφηση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για επενδύσεις στη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα στις περιφέρειες μετά από τη συνάντηση που είχε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας. Οι πόροι παρέμεναν μέχρι τώρα ανεκμετάλλευτοι στα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, ενώ οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην άμεση επίλυση γραφειοκρατικών ζητημάτων ώστε μέχρι το τέλος Οκτωβρίου να γίνουν οι πρώτες εκταμιεύσεις. Ο κ. Χαρίτσης δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Στη συνολική προσπάθεια που γίνεται για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, τα περιφερειακά προγράμματα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Άρα, είναι πολύ σημαντική και η ενεργοποίηση όλων στην κατεύθυνση απορρόφησης των σχετικών πόρων. Κατά τη συνάντηση, διαπίστωσε ότι το Υπουργείο είναι στο ίδιο μήκος κύματος με τους περιφερειάρχες σε σχέση με το ποιες είναι οι προτεραιότητες του επόμενου διαστήματος για μια σειρά από ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε με τα ΠΕΠ. Στόχος μας είναι να συστηματοποιήσουμε αυτή τη συνεργασία, να έχουμε τακτικές συνεδριάσεις με συγκεκριμένη ατζέντα, ώστε όποια προβλήματα ανακύπτουν να τα αντιμετωπίζουμε εν τη γενέση τους και να μπορούμε να προχωράμε με την καλύτερη δυνατή υλοποίηση όλων των συγχρηματοδοτούμενων και εθνικών προγραμμάτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο και οι περιφέρειες. Ο αναπληρωτής Υπουργός ανέφερε ότι ζήτησε από τους περιφερειάρχες να στηρίξουν την πολιτική πρωτοβουλία που αναμένεται να αναλάβει το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση για ενίσχυση των πόρων από την πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη χώρα μας. Καθώς, όπως είπε, υπάρχουν φωνές σε ευρωπαϊκό επίπεδο που μιλούν για μείωση ή υποβάθμιση των σχετικών προγραμμάτων.